Πάμε στη Σοφία, γιατί έχουμε μία φωτιά. Πάμε στη Σοφία Ορφανούρης. Να, εδώ είστε. Να τη Σοφία. Καλημέρα, ρε Σοφία. Πού είσαι στον Ασπρόπυργο? Καλημέρα. Καλημέρα, Ευλαμπία και Γιώργο. Βρισκόμαστε στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ, λίγο μετά τις 10, σε εργοστάσιο που βρίσκεται κοντά σε Χωματερή. Όπως ενημερωθήκαμε από το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής, επί τόπου βρίσκονται αυτή την ώρα 9 πυροσβέστες με 23 οχήματα που δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να καταφέρουν να περιορίσουν την φωτιά και να μην επεκταθεί περαιτέρω. Όπως βλέπετε και εσείς, με τη βοήθεια του οπερατέρ μας Νίκου Χατζηστηλιανού, η φωτιά αυτή την ώρα καίει σε έφλεκτα υλικά που βρίσκονται στο εργοστάσιο και με τις πρώτες πληροφορίες είναι ότι τα καίγονται υλικά ανακύκλωσης, απορρίμματα και καλώδια στον εξωτερικό χώρο του, στον εξωτερικό χώρο. Είναι πάρα πολύ δυνατή η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες. Για ακόμη μία φορά η Δυτική Αττική μετατρέπεται σε θάλαμο επικίνδυνων αερίων, με τους κατοίκους να αναγκάζονται να είναι στα σπίτια τους για να μην εισπνέουν αυτούς στους επικίνδυνους ρήπους. Μέχρι και αυτή την ώρα, ωστόσο, παραμένουν άγνωστα τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς και η πυροσβεστική συνεχίζει τη μάχη προκειμένου να καταφέρει να περιορίσει και να μην επεκταθεί σε άλλα εργοστάσια που βρίσκονται δίπλα, σε χωράφια. Μάλιστα. Ή το οτιδήποτε άλλο. Και από το βράδυ, μετά τη μία το βράδυ. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη από ό,τι βλέπουμε. Δηλαδή φαίνεται ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών... Τώρα είναι λίγο βελτιωμένο το σκηνικό, Ευλαμπία. Νωρίτερα υπήρχαν κάποιες αναζωπηρώσεις στο σημείο, μέχρι και λίγα λεπτά πριν κάνουμε τη σύνδεση. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πάρα πολύ ισχυρή μάχη από την πυροσβεστική, προκειμένου να καταφέρουν να σβήσουν όσο μπορούν τα έφλεκτα υλικά, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Έχει χωρίς μια μικρή αναζωπήρωση. Τώρα φαίνεται ότι είναι τα υλικά τα οποία ελέγξουν. Το θέμα είναι ότι είναι τοξικά τα υλικά αυτά, όπως είπε και η Σοφία για τους καπνούς. Και προσέξτε και εσύ, Σοφία, εκεί πέρα, γιατί τέτοια ώρα έξω αντιλαμβάνεσαι πώς είναι η ατμόσφαιρα. Εσείς το ζείτε εκεί πέρα, το βλέπουμε σαν εικόνα, να μια αναζωοπήρωση. Μετά από τη 1:30 το βράδυ και μετά. Δεν είναι μάχη. Μάλιστα. Πάντως, να βλέπουμε εδώ τα πλάνα μας, τουλάχιστον δεν έχει κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή.